Σε συνέχεια του προγράμματος απεινίδωσης δημόσιας πρόσβασης που έχει υλοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας με την εγκατάσταση απεινιδωτών σε κτίρια της, υλοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο στον Πύργο εκδήλωση για τις πρώτες βοήθειες σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για μια δράση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες απρόοπτων έκτακτων περιστατικών. Χρειάζεται από όλους μας, εφόσον κάποιος από εμάς εύχομαι να μην πληθεί ποτέ, αλλά εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη, μπορεί να πρέπει να παρέμβει σε κάποιον συνάδελφό μας προκειμένου να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Θεωρώ ότι η σημερινή ενημερωτική μας ημερίδα, όπως θέλετε πείτε το, έχει τη δικιά της σημασία. Γιατί ένας απεινιδωτής, ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, δεν έχει απολύτως καμία μα καμία χρησιμότητα, εάν εμείς προς τους οποίους απευθύνεται δεν μπορούμε, δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν έχουμε την εμπειρία να το χρησιμοποιήσουμε. Ο εκπαιδευτής διασώστης Αριστογείτων Αλεξανδρόπουλος υπογράμμισε πως οι ίδιοι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν στον κόσμο γνώσεις για τις πρώτες βοήθειες. Και τι θέλετε ότι ζητάμε από εσάς? Ναι, να κάνετε και κάτι. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να μπορείτε να αναγνωρίσετε τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, μετά θα οδηγηθείτε στο τι πρέπει να κάνετε. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο εκπαιδευτής διασώστης Χρήστος Κούλης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ασθενοφόρο έξω από κάθε σπίτι δεν μπορεί να υπάρχει, αλλά καθένας μπορεί να γίνει διασώστης στο δικό του σπίτι ή όπου αλλού χρειαστεί. Ο υπεύθυνος του ΕΚΑΒ Ηλίας, Κώστας Βαρουχάκης, στάθηκε στην ιδιαίτερη σημασία να αναπτυχθούν θέματα πρώτων βοηθειών. Με λίγα λόγια, η καρδιά είναι μια αδεία. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει. Στρώχνει αίμα, παίρνει αίμα, στρώχνει, δυο. Όταν σταματάει να λειτουργεί η καρδιά, δεν στέλνει αίμα πλέον στα ζωτικά μας όργανα και έτσι τα όργανα μας δεν οξυγονώνονται και σταματάνε να δουλεύουν. Ο κόσμος που έδωσε το παρόν στο συνεδριακό είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους τρόπους με τους οποίους οφείλει να λειτουργεί σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και πώς να κάνουν σωστά και με προσοχή τα βήματα που απαιτούνται σε περίπτωση παροχής πρώτων βοηθειών και ειδικά στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την ορθή χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Μείνετε μακριά. Θα δώσω ρεύμα. Μείνετε μακριά. Μείνετε όλοι μακριά.